Ο δικηγόρος Τεσσάρων από τους επιζώντες στην τραγωδία που σημειώθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου στη Λιβύη κατά την αποστολή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του Γέθα, μετέβη το πρωί της 3ης 12 Δεκεμβρίου στο κτίριο του Στρατοδικείου Αθηνών και κατέθεσε μήνυση κατά των υπευθύνων. Ο Κωνσταντίνος Μορτόπουλος υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά, με την οποία ζητείται η ποινική δίωξη όλων των υπευθύνων, καθώς έστειλαν 19 άτομα σε αποστολή θανάτου με 5 νεκρούς. Οι μηνιτέ αξιώνουν την ποινική δίωξη παντός υπευθύνου ανάμεσά του και ο αρχηγό Γέθα, Κωνσταντίνο Φλόρο, για κακοργηματική έκθεση σε κίνδυνο ανθρώπων οι οποίοι οδηγήθηκαν στον θάνατο και υπέστησαν βαριά σωματική βλάβη. Συγκεκριμένα ζητούν την ποινική δίωξη για το κακούργημα τη θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο και για τέσσερα πλημμύληματα: παράνομη απεικόνηση μεταφορών στρατού, παράβαση καθηκοντό, απιστία και παράβαση απορρίτων. Ο κύριο Μαρτόπουλο ανέφερε πως οι πελάτες του θεωρούν πως το σύνολο των ευθυνών υφίσταται μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι σήμερα φορούν στολή. Υπενθυμίζεται πως το δολοφονικό φιάσκο στη Λιβύη στήχησε την ζωή σε τρία στελέχη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και συνολικά σε πέντε Έλληνες πολίτες.